Πάνω από το τέλος της συνέντευξης μας, Νίκο, έτσι αναφέρθηκες πιο πριν στον κόσμο που ήρθε στο τελευταίο παιχνίδι, επί ευκαιρίας και που δεν υπήρχε δράση στην πρώτη κατηγορία, ήρθε ο κόσμος. Πιστεύεις ότι κατάφερε η ομάδα να κερδίσει αυτούς τους νέους, να τους χαρακτηρίζουμε φιλάθλους, δηλαδή θα μπορέσει να τους διατηρήσει στο πλευρό της η καρμιώτησσα και κυρίως και ένα μήνυμα έτσι προς τους πιστούς φίλους της ομάδας. Θεωρώ ότι τα καλά αποτελέσματα είναι αυτό που αφήνουν τον κόσμο του στο γήπεδο. Η Καρμιώτισσα πραγματικά, όχι γιατί είμαι πρόεδρος εγώ, προπονητής ο Γιώργος ο Ιωσήφιδης, θεωρώ ότι παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, παίζει ποδόσφαιρο ποιότητας και νομίζω ότι ο Γιώργος έχει καταφέρει αυτά τα χρόνια μέσα από τη σκληρή του δουλειά μαζί με τον βοηθό του, τον Κυριακό, τον Φυλακτή και τον Τάκη, να κάνουν εκπληκτική δουλειά σε αυτόν τον τομέα και όσο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι άνθρωποι που το ποδόσφαιρο, όπως και εμείς σαν διοίκηση, το βλέπουμε εντελώς διαφορετικά. Εμείς το ποδόσφαιρο θεωρούμε το απόλαυση και η φιλοσοφία μας είναι ότι παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο κερδίζει τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο και νομίζω αυτό είναι από μόνο που λέει η πορεία μας τα τελευταία χρόνια, ότι η Καρμιώτισσα έχει την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα και τις περισσότερες νίκες σε όσα πρωταθλήματα έχει αγωνιστεί. Και αυτό είναι από μόνο του αξίζει τους συγχαρητήρια στους προπονητές, οι οποίοι πραγματικά τη φιλοσοφία της δικής μας την έχουμε μετρήσει σε πράξη μέσα από τη σκληρή δουλειά την οποία έχουν κάνει και κάνει κάθε μέρα στο δίπεδο και πραγματικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όσο για τον κόσμο της ομάδας, θεωρώ ότι αυτός που έρχεται να δίνει κανείς, έρχεται γιατί δεν απολαμβάνει. Θεωρώ ότι εμείς έχουμε καθήκον μας να διατηρήσουμε αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο και τους υποσχόμαστε ότι το όνειρο το δικό μας που έχει γίνει όνειρο και δικό τους θα το μετεσοδίσουμε σε πράξη και ευελπιστώ ότι εβδομάδα με εβδομάδα θα έχουμε περισσότερον κόσμο. Θεωρώ ότι είμαστε ένα από τα σωματεία τα οποία έχει κόσμο. Μπορεί να υπάρχουν παιχνίδια πρώτης κατηγορίας τα οποία δεν φέρνουν τον κόσμο τον οποίο παίρνει καρμιώτισσα και ο κόσμος είναι κινητήριος μας δύναμη γιατί πραγματικά τα έξοδα είναι τεράστια σε ένα παιχνίδι και η συνεισφορά δική του υπερκαλύπτει με τον παραπάνω το κόστος αγώνα και μέσα από αυτή τη συνέντευξη θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την βοήθειά τους και πραγματικά είναι ο πνεύμονας αυτού του σωματείου. Να σε καλά, καλή επιτυχία. Να σε καλά, Σάνα.